Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες. Το θέμα είναι πρώτον ο δρόμος προς την κάλπη και το τι έχει μπροστά του ο ελληνικός λαός να επιλέξει. Ποιες πολιτικές δυνάμεις, ποια πολιτικά πρόσωπα, ποια προγράμματα και ποιες στάσεις μέσα στην κοινωνία. Κύριε Ξηδάκη, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να των αρχηγών των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων που θα προκύψει και των αναγκών της χώρας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη και πρέπει να γίνει καθαρό το τι διακυβεύεται για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Κατά την εκτίμησή μου είναι ίσως η κρισιμότερη πολιτική αναμέτρηση, η κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση της μεταπολίτευσης. Διότι η Ελλάδα είχε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση της αριστεράς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη φορά μια κυβέρνηση της αριστεράς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται αυτό με δυσμενή συσχετισμό σε όλο το μέτωπο των δανειστών. Κατόρθωσε να κρατήσει τη χώρα όρθια σε μια σύγκρουση με έναν ομό εκβιασμό και κατόρθωσε επίσης να δείξει ότι μπορεί να πνεύσει ακόμη και σε αυτή την πολύ δυσμενή κατάσταση, την εξαιρετικά, την καταστροφική για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, να υπάρξει ένα πνεύμα ελευθερίας, να χαμογελάει ο κόσμος μετά τον Ιανουάριο, να διαδηλώνει οποιοδήποτε αντίπαλος της κυβέρνησης κάτω από τη Βουλή χωρίς κάγκελα και να μην υπάρχει αστυνομία κοντά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μήνυση της διακυβέρνησης. Να λάβει μέρημνα για τους αδύνατους και αυτούς που υποφέρουν, όσοι μπορούσε. Και επίσης να διαπιστώσει το τέλος αυτής της πορείας, των συγκρούσεων, ότι ναι, υπήρξαμε πολύ ευγενικοί, πολύ αφελείς, με υπερβολική πίστη στις δυνάμεις του δίκαιου και της δημοκρατίας. Και αλλά στις δικές σας ίσως δυνάμεις. Και στις δικές μας δυνάμεις. Και στις εκτιμήσεις σας, κύριε Ξηδάκη. Φυσικά. Φυσικά. Είσαι στην πολιτική, παίρνεις ρίσκα, κάνεις εκτιμήσεις και πηγαίνεις να συναντήσεις το πεπρωμένο σου. Δεν υπάρχουν σιγουράκια στην πολιτική, δεν υπάρχουν σιγουράκια στην ιστορία. Η ιστορία είναι δυναμική κατάσταση και αν δεν μπορείς να εκτιμήσεις τις δυνάμεις σου τη στιγμή της σύγκρουσης, να αναδιπλωθείς, να σηκωθείς όρθιος και να συνεχίσεις. Η ιστορία, η ζωή, η πολιτική είναι διαρκής αγώνας. Άρα θα απευθυνθείτε αυτή τη φορά στους πολίτες λέγοντάς τους ότι σας είχαμε πει προεκλογικά ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος έξω από το μνημόνιο, αλλά τώρα πρέπει να σας πούμε ότι δεν υπάρχει. Όχι, ο δρόμος εξακολουθεί να υπάρχει και είναι αυτός ο ορίζοντας ισότητας και ελευθερίας που διαρκώς τον κυνηγάς. Και όταν πλησιάζεις, αυτός απομακρύνεται και εσύ συνεχίζεις. Δεν υπάρχει στην ιστορία παγωμένος χρόνος, δεν υπάρχουν παγωμένες καταστάσεις, τίποτα δεν επιτυχάνεται πλήρως. Ό,τι έφερε στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ισχύει. Οι ίδιες ανάγκες, η ίδια δίψα για ισότητα, η ίδια δίψα για ελευθερία. Το ίδιο πράγμα ισχύει ακριβώς. Γιατί αυτά λοιπόν δεν μπορείτε να τα διεκδικήσετε την επόμενη ημέρα σε μια κυβέρνηση που θα συμπράξετε και με άλλα κόμματα. Διότι προφανώς πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα εκτός αν τα. Διότι προφανώς πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα εκτός αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει και μια επόμενη κάλπη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν αυτή είναι η θέση σας. Σε αυτήν την περίπτωση, αν η αυτοδυναμία δεν έρθει, που είναι πολύ πιθανό να μην έρθει, με ποιους μπορείτε να συμπράξετε? Όταν διεκδικείς μια ηγεμονική θέση στο πολιτικό πεδίο, στη δημόσια σφαίρα και έχεις τις ιδέες σου, τις θέσεις σου, τις δυνάμεις σου, τη βούλησή σου και την αυτοκριτική σου για αυτό που κάνεις, δεν αρχίζεις να γίνεσαι ο πτωχός συγγενής και να φαλκιδεύεις την ίδια την ψήφο του ανθρώπου που του τη ζητάς. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση για συνεργασίες και συγκλήσεις και χυλό από την αρχή του μνημονίου. Και είναι ένα πράγμα που το επιθυμούν διακαώς και οι δανειστές. Να εξουδετερωθούν οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών χώρων. Αν αυτό βγει από την κάλπη όμως, κύριε Ξηδάκη, γιατί αυτό θα αφήστε τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτό το οποίο επιδιώκουν οι σκληροί κύκλοι της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης είναι η αιμογενοποίηση και η κατάργηση της πολιτικής. Πάντως κάποιος θα έλεγε ότι αυτό το μνημόνιο που ψηφίσατε έχει φιλελεύθερα στοιχεία μέσα. Φυσικά και έχει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση έπρεπε να επιζήσει η χώρα. Η εναλλακτική ήταν να τυπώνουμε κουπόνια και να κάνουν ουρές οι άνθρωποι στα συσίτια για να πάρουν ένα πιάτο σούπα. Και να έχουν κλείσει οι τράπεζες και να μην μπορούν να κάνουμε εισαγωγές πρώτων υλών. Μεταξύ των δύο δεινών διαλέγεις αυτό που σου επιτρέπει να επιβιώσεις και να μείνεις όρθιος στα πόδια σου. Αυτά τα πράγματα είναι λυμένα.
Ο ελληνικός λαός δεν ζήτησε να γίνει Βόρειος Κορέα. Αυτό είναι σαφές. Και όποιος το υποστηρίζει να βγει να το πει με επιχειρήματα και να πει τις εναλλακτικές τιμές. Κυβερνήσεις συνεργασίας όμως, κύριε Ξηδάκη. Δεν, ο ελληνικός λαός δεν ψηφίζει κανένα ψηφοδέλτιο που, είναι σταυρο, που έχει τρία κόμματα μέσα. Mm-hmm. Ψηφίζει ένα κόμμα, ένα πολιτικό πρόγραμμα, μια πολιτική συμπεριφορά και ένα πολιτικό ήθος και μια πολιτική ιστορία. Αν δύναμη σας δεν φτάνει. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Εγώ δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω την επιμονή. Ένα κόμμα εξουσίας 15 ημέρες πριν τις εκλογές. Δεν έχει ένα πλάν B για το τι θα κάνει και την επόμενη μέρα, αν δεν είναι αυτοδύναμο. Να σας θυμίσω και αν ο κυβερνητικός σας μέχρι πρώτην ως εταίρος δεν είναι. Να σας θυμίσω τι συνέβη στις 26 Ιανουαρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας σχημάτισε κυβέρνηση σε 12 ώρες. Με δύο κινήσεις ακριβίας. Η χώρα απέκτησε κυβέρνηση σε ελάχιστες ώρες. Η χώρα θα έχει κυβέρνηση. Η χώρα θα ακολουθήσει τις επιλογές της. Οι πολίτες θα ακολουθήσουν τις επιλογές τους. Δεν μπορούν οι πολίτες να εκβιάζονται πριν τις εκλογές. Αυτό, κατά την δική μου εκτίμηση, mm-hmm. κατά τη δική μου ανάγνωση, είναι σενάριο που ικανοποιεί πάρα πολύ αυτούς που δεν θέλουν να γίνονται εκλογές στην Ελλάδα και να διορίζονται οι πρωθυπουργοί, όπως έγινε στην περίπτωση Παπαδήμου και στην περίπτωση Μπερλουσκόνη, και αυτό αναλύθηκε από τους ευρωπαϊκούς κύκλους εγκαίρως και από πολιτικούς αναλυτές και από φιλοσόφους και από πολιτικές προσωπικότητες. Και αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας είναι αυτή την ισοπαίδωση. Δεν θα γίνει. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει. Έχει κάνει μια τεράστια ιστορική μετατόπιση. Από το 2009 έως το 2015 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και έχουν αλλάξει και αντιλήψεις και σκέψεις και στάσεις και μέσα στην Ευρώπη. Δεν είναι οι Έλληνες πια οι πονηροί τεμπέληδες που τρώνε τη σύνταξη του Γερμανού. Είναι ένας λαός που υπέφερε, που ατύχησε. Τι σας χωρίζει, κύριε Ξηδάκη, και προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του και τη δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που έχετε αμφότεροι ψηφίσει το βασικό κορμό, το βασικό πρόγραμμα που θα καθορίσει τις πολιτικές σας. Θέλω να σας πω τι μας χωρίζει. 70 χρόνια μεταπολεμικής πολιτικής ιστορίας. Η αριστερά ήταν στα ξερονήσια πριν από τη δικτατορία. Και στη μεταπολίτευση η αριστερά έχει άλλες αντιλήψεις, άλλες τάσεις, τα πάντα άλλα. Mm-hmm. Η δεξιά κυβέρνησε αυτή τη χώρα αδιαλείπτως. Έκανε το κράτος τσιφλίκι, φέουδο και τόπο φατριών και δυναστιών, οικογενειοκρατίας. Αυτή τη στιγμή το κράτος είναι όλο κατηλημένο από αυτές τις δυνάμεις. Mm-hmm. Δεν υπηρετεί τον πολίτη, δεν υπηρετεί την εργασία, δεν υπηρετεί την παραγωγή. Ωραία. Υπηρετεί και αυτή είναι η δεξιά, όπως την υπηρετεί τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Αυτό είναι. Δεν υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Η ανισότητα στα τελευταία 10-20 χρόνια και ιδίως μέσα στη λέλαπα του μνημονίου εκτείναξε την ανισότητα σε ποσοστά ρεκόρ, ιστορικά ρεκόρ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη. Άρα όλος ο πόνος. Όλα τα μέτρα που ελήφθησαν στην πενταετία έπεσαν στις πλάτες του μικρομεσαίου, του εργαζόμενου λαού, του εργαζόμενου πολίτη, του μικρού επιχειρηματία. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση αριστεράς αντιστρέφει σε ένα ιστορικό βάθος αυτή την προοπτική. Ξαναβάζει το κράτος σε έναν ρόλο υπηρέτη του πολίτη και υπηρέτη της εργασίας, υπηρέτη της δημοκρατίας. Πώς θα το κάνετε αυτό? Θα το κάνετε μέσα στα διάκαινα του μνημονίου, τα οποία είναι απολύτως ασφαλή. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι. Το μνημόνιο. Η Δανειακή Σύμβαση αυτή κρατάει 3 χρόνια. Η ιστορία και η δημοκρατία δεν είναι τριετούς διάρκειας. Δεν είναι όταν ένα κόμμα, όταν μια πολιτική δύναμη αποφασίσει ότι μοναδικό της πολιτικό πράγμα είναι το μνημόνιο, προδίδει τον εαυτό του, τη δημοκρατία, εφόσον είναι δημοκρατικό κόμμα, και τον ίδιο το λαό που το ψήφισε. Αυτή είναι πάντως η δεξιά, όπως την περιγράψατε, όπως εσείς την έχετε στο μυαλό σας. Όχι, έτσι όπως έχει καταγραφεί στην ιστορία, δεν είναι όπως την περιγράφω εγώ. Αντιληπτό, ας μην μείνουμε σε αυτό. Αναρωτηθείτε ποιοι παρήγαγαν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην μεταπολιτευτική περίοδο. Ποιοι τα παρήγαγαν, ποιοι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι και ποιοι έχουν διαφύγει. Άρα, και λοιπόν, με τη Λαϊκή Ενότητα που θεωρεί το μνημόνιο καταστροφικό. Και που αυτό το έθεσε ως προϋπόθεση, κυρία Γεροβασίλη, για τις συνεργασίες. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα. Αυτό... Που είναι αριστερό κόμμα. Γιατί δεν είναι δεξιό. Να ρωτήσετε τη Λαϊκή Ενότητα. Η Λαϊκή Ενότητα έχει άλλες εκτιμήσεις, άλλες προσεγγίσεις. Εσείς τι εκτιμάτε, μπορείτε. Πολίτες. Εμείς έχουμε σκοπό να παλέψουμε για την Ελλάδα του αύριο. Για την νεολαία, για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που πασχίζουν να κρατήσουν την επιχείρησή τους και το μαγαζί τους. Αυτοί έχουν πληγεί και αυτοί θα συνεχίσουν να υποφέρουν. Ελπίζουμε όμως όχι για πολύ ακόμη. Γιατί θα φτιάξεις ένα κράτος που θα είναι στο πλάι τους, θα τους υπηρετεί. Δεν θα υπηρετεί τους εργολάβους και τους αυτούς που στείλουν τις τριγωνικές συναλλαγές και έχουν φυγαδεύσει όλα τα κεφάλαια εδώ και δεκαετίες και τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Μάλιστα. Υπάρχουν πολύ ουσιώδεις διαφορές ιστορικές και υπαρξιακές.
Κανείς δεν είναι ίδιος.